Καλησπνίδες κυρίες και κύριοι, συνταξιδιώτες και συνταξιδιώτες στην ενημέρωση, άδολα πιστοί εραστές της δημοκρατίας, του δικαίου και της ελευθερίας της έκφρασης του λόγου, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Scripta Manet του ελεύθερου, ανεξάρτητου και κυρίως πατριωτικού καναλιού Free Press Channel. Το Oruç Race βρίσκεται στην παραλία του Καστελόρου, σε λίγο θα κάνουν και μπάνιο. Το γεωτρύπανο κανούνι έχει αράξει έξω από τη λίμνο. Ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Γεραπετρίτης, κατέβασε την κόκκινη γραμμή της χώρας στα 6 ναυτικά μίλια, ακολουθούμενος και από την αδελφή του Πρωθυπουργού, τη γνωστή και μη εξαιρεταία, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Ένας 14χρονος μαθητής κρατήθηκε επί 4 μερόνυχτα στο κρατητήριο, κατηγορούμενος για κακούργημα, επειδή είπε όχι στην φασίστρια Υπουργό Παιδείας κυρία Νίκη Κεραμέως. Μία 90χρονη με σύνταξη 290 ευρώ έμεινε στον δρόμο 2 ημέρες επειδή της έκαναν έξωση. Και επειδή ο ανιψιός της, ο εγγονός της, ο οποίος μένει μαζί της, έχει μείνει άνεργος, λόγω κορονοϊού άνθρωπος. 25 χρονών το παιδί. Και ο τουρίστας, ομιλών ελληνικά πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, πάει στον Εύρο να δει το γιώκα του, και τάχα μου να επιθεωρήσει το φράχτη, και πετάγεται και μέχρι τη Σαμοθάκρη να ρίξει έτσι καμιά βουτίτσα. Έπος, λέμε. Έπος. Σας είπα προηγουμένως για μία 90χρονη, η οποία έμεινε 2 μέρες στο δρόμο, της έκαναν έξωση, έμενε μαζί με τον εγγονό της, 25 χρονών το παιδί, το οποίο έχει μείνει άνεργος λόγω κορονοϊού, χάρη σε αυτούς τους αλήτες που έχουν επιβάλει τα lockdown και έχουν καταστρέψει την οικονομία της χώρας και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, αυτούς τους αλήτες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας εννοώ, έτσι. Και όχι μόνο της κυβέρνησης, του Τσιόδρα, όλων αυτών του επιτελείου, έτσι, γιατί δική τους ιδέα ήτανε. Τσιόδρας, Χαρδαλιάδες, όλοι αυτοί, Μητσοτάκηδες, όλοι αυτοί, έτσι. Και μετά αναλαμβάνουν τα οικονομικά επιτελεία, ξέρετε, στα Εκούρες, Βρούτσιδες και όλοι αυτοί να αποτελειώσουν το θεάρεστο έργο τους της φτωχοποίησης του κόσμου. Λοιπόν, αυτή η γιαγιάκα λοιπόν, 90 χρονών, που να το ξέρε η γυναίκα, θα έφτανε 90 χρονών για να μείνει 2 μέρες στον δρόμο. Για να μην τα πολυλέω, και επειδή μπορεί να μερικοί βαριέστε και προχωράτε το βίντεο, σας βάζω από τώρα έναν λογαριασμό τράπεζας, τον βλέπετε ήδη στην οθόνη σας. Υπάρχει και το κείμενο, το link από κάτω από στα περιεχόμενα, να δείτε το δημοσίευμα από πού αντλώ την είδηση. Δεν είναι χρήματα προσωπικά, ούτε καμιά πατεωνιά, είναι από συγκεκριμένο site, έτσι, απλά είναι από το Έθνος, όπου στο τέλος του άρθρου, θα το δείτε κάτω στα περιεχόμενα, υπάρχει και αυτό, αυτός ο αριθμός λογαριασμού, όποιος θέλει, όποιος μπορεί, να βάλει χρήματα για την γιαγιά, μπορείτε να διαβάσετε όλο το story, όλη την ιστορία, να τη διαβάσετε με την ησυχία σας στο link. Άρα είναι ντροπή, το ξαναλέω, για μια κοινωνία του 2020, για μια κοινωνία υποτίθεται σύγχρονης χώρας, όπως την οραματίζεται στα όνειρά του αυτός ο απατεώνας, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, αυτό το golden boy της elite. Δεν είναι τίποτα άλλο Μητσοτάκης, golden boy της elite. Έτσι. Λοιπόν, και παίρνει βέβαια τα ποσοστά του. Απλά πράγματα, αυτά τα ξέρετε. Είναι απαράδεκτο λοιπόν και πάλι δυστυχώς δεν θα μπορέσω να μην κάνω και τη σύγκριση. Αν ήταν εδώ στην Φιλανδία θα έπαιρνε η γιαγιά θα έπαιρνε μια σύνταξη 850 ευρώ. Έτσι, 850 ευρώ. Το παλικαράκι θα έπαιρνε ως άνεργος, αν είναι πρώτο άνεργος που δεν είναι γιατί έχασε τη δουλειά του, οπότε θα έπαιρνε 60, 70, 50, περίπου ανάλογα με το μισθό του, επίδομα ανεργίας, δηλαδή αν έπαιρνε 1000 ευρώ για παράδειγμα,
Τα έπαιρνε εδώ πέρα γύρω στα 600-700 ευρώ. Έτσι. Λοιπόν, για 400 ημέρες, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Και θα έπαιρναν επίσης και ένα επίδομα ενοικίου έως το ποσό των 1.800-1.850 ευρώ, που είναι το ποσό το οποίο η Φιλανδία θεωρεί, η πολιτεία δηλαδή της χώρας, θεωρεί ότι είναι αρκετό για δύο άτομα να επιβιώσουν αξιοπρεπώς. Όχι με σπατάλες και μη φανταστείτε και λούσα και ταξίδια και μπουζούκια και καφέδες κάθε μέρα έξω και τα λοιπά. Έτσι να ζήσουν αξιοπρεπώς. Να μην είναι όπως η γιαγιάκα 90 χρονών στο δρόμο 2 ημέρες. Έτσι, εμπεδώστε το αυτό. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα που θα δείτε στα επόμενα χρόνια, έτσι και παραμείνουν αυτοί οι αλήτες της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία. Έτσι, μη μου λέτε ότι εγώ δεν σας το είπα, διότι σκρίπτα μάνεντ. Έτσι, θα σας σηκώνω τα βίντεο το ένα πίσω από το άλλο. Έτσι, λοιπόν, σκεφτείτε πολύ καλά την επόμενη φορά τι θα πάτε να ψηφίσετε. Σας το λέω ξεκάθαρα. Λοιπόν, επίσης, για να δείτε πώς λειτουργεί αυτός ο απατεώνας ο Μητσοτάκης και όλη η κλίκα του, έχετε δει βέβαια και τον τίτλο της σημερινής εκπομπής, έτσι. Αλλά για να σας βάλω στην εισαγωγή, να δείτε πώς βολεύονται οι φίλοι γνωστοί συγγενείς μεταξύ τους. Ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται με τα αεολικά πάρκ. Η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, η αδελφή του Πρωθυπουργού, διορίστηκε πρόεδρος της πρωτοβουλίας για τα αεολικά πάρκ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, η σύζυγος του Υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη, αυτού που σας είπα πιο πάνω που κατέβασε, έκανε δήλωση για 6 ναυτικά μίλια από την οικοκοινή γραμμή μας, απεμπολώντας τα δυνητικά 12 ναυτικά μίλια. Η κυρία λοιπόν Αλεξάνδρα Γουρζή είναι νομικός σύμβουλος στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, την αρχή δηλαδή που χορηγεί τις άδειες για τα αεολικά πάρκα. Πιο κάτω σας έχω και το link από την αίτηση που είχε κάνει για την πρόσληψή της. Για να δείτε πόσο προχωρημένοι είμαστε, σαν εκπομπή και σαν κανάλι. Γιατί για μας μας αρέσει η έρευνα. Λοιπόν, και τρίτο το κρατούμενο, για να μην ξεφεύγουμε και από το θέμα μας, ο πεθερός του Υπουργού Γεραπετρίτη, ο Γιώργος Περιστέρης, έχει την εταιρεία Γεκτέρνα, η οποία κατασκευάζει, ναι, πολύ σωστά το μαντέψατε, αεολικά πάρκ. Καταλάβατε πώς γίνεται ο κύκλος, έτσι. Λοιπόν, πρωτού πάμε στο κατεξοχήν μας θέμα, βλέπουμε στην οθόνη μας και μια φωτογραφία bonus της εκπομπής. Είναι από την επίσκεψη του Μητσοτάκη στη Σαμοθράκη, όπου βλέπετε ένα τσούρμα από παιδιά. Μόνο ένα φοράει τη μάσκα του, έτσι. Μόνο ένα φοράει τη μάσκα του. Όλα τα υπόλοιπα προφανώς έχουν ανοσία στον κορονοϊό και αφού είναι με το Μητσοτάκη δίπλα δεν παθαίνουν τίποτα. Για να δείτε για την απάτη που λέγεται κορονοϊός και θυμάστε χθες την φοβερή εκπομπή τον Γερμανό δικηγόρο, τον Φούλμιτς, που μας έλεγε για τις μηνύσεις τις παγκόσμιες πλέον, γιατί παγκοσμιοποιείται το θέμα και καιρός ήταν, έτσι, για αυτή την απάτη που λέγεται κορονοϊός. Το ντοκουμέντο της Κυριακής, φίλες και φίλοι, έκανε μια ακόμα τεράστια επιτυχία δημοσιογραφική. Εμείς οι δημοσιογράφοι, οι κανονικοί δημοσιογράφοι, εξακολουθούμε και ζούμε με τις δημοσιογραφικές επιτυχίες και ας μην προβάλλονται από τα υπόλοιπα μπουκωμένα μέσα εξαπάτησης. Αλλά τα παράσημα μένουν και μπράβο στον Κώστα Βαξεβάνη, με τον οποίο μπορώ να έχω άλλου είδους διαφορές ιδεολογικές κτλ. Αλλά ως δημοσιογράφος είναι εξαιρετικός. Και αν λανθάνει καμιά φορά, άνθρωπος είναι, μπορεί να ζητήσει και συγγνώμη και τελειώνει ιστορία εκεί. Λοιπόν, απεκάλυψε λοιπόν την απίστευτη κομπίνα που έχουν στήσει έχει στήσει η διαπλοκή, έτσι, δηλαδή πολιτικοί, δημοσιογράφοι, τράπεζες και φυσικά οι εφοπλιστές. Εδώ δεν εμπλέκονται οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι, τα ΜΜΕ δηλαδή, εμπλέκονται στο βαθμό στον οποίο δεν αποκαλύπτουν τις κομπίνες που γίνονται στις τράπεζες, διότι αν τις αποκαλύψουν δεν θα έχουν πλέον τη διαφήμιση από τις τράπεζες αυτές. Καταλάβατε τι ωραία και δημοκρατικά λειτουργεί αυτός ο κόσμος, έτσι. Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος, το έλεγε και ο ποιητής. Λοιπόν, αποκάλυψε λοιπόν την απίστευτη κομπίνα που έχει στηθεί. Με πολύ απλά λόγια, θα τα ακούσετε αναλυτικά από κάτω, τα σαΐνια δημοσιογράφη του ντοκουμέντου έχουν κάνει τεράστια, φοβερή δουλειά.
Και μπράβο τους. Παίρνει λοιπόν ο εφοπλιστής ένα δάνειο πολλών δεκάδων και εκατοντάδων εκατομμυρίων συνολικά. Τα δάνεια αυτά δεν αποπληρώνονται, κοκκινίζουν όπως λέμε, έτσι. Έρχεται μια άλλη εταιρεία εφοπλιστική γνωστή, όλα με ονόματα, μην ανησυχείτε. Αγοράζει αυτό το δάνειο λοιπόν σε κοψοχρονιάς που λέμε από την τράπεζα, γιατί και η τράπεζα θεωρητικά για να μην χάσει, έτσι, για να μην χάσει, σου λέει τι να χάσω τα 100, πάρ' το με 10, έτσι, και γύρω στο 10%. Και πάει λοιπόν η εταιρεία που έχει αγοράσει το δάνειο το κόκκινο, στον εφοπλιστή που έχει πάρει το αρχικό δάνειο, των 100 εκατομμυρίων για παράδειγμα, έτσι, και του λέει ξαναγόρασε το δάνειό σου με 10 εκατομμύρια. Οπότε του μένουν 90 εκατομμύρια συν τα πλοία ή το οποιοδήποτε άλλο υλικό έχει αγοράσει. Και που εμπλέκονται οι πολιτικοί? Οι πολιτικοί εμπλέκονται στο ότι ο Μητσοτάκης, ο φίλος τους, μέλος της ελίτ, δεν μπορεί να λείψει ο Μάης από τη Σαρακοστή, ψήφισε τον νόμο για να μην υπάρχει, για την ασυλία των τραπεζιτών, έτσι. Λοιπόν, πρέπει λέει η τράπεζα να κάνει, να εγκαλέσει, να κάνει μήνυση, έτσι, και έτσι να κινηθεί η διαδικασία. Η τράπεζα βέβαια δεν κάνει κίνηση δικαστική, δηλαδή βγάζει τα μάτια της μόνη της, αλλά δεν τα βγάζει μόνη της, διότι είναι όλα συμφωνημένα. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή? Και αν δεν έχετε καταλάβει ακόμα, θα πάμε τώρα όλοι μαζί να καταλάβουμε. Θα μας τα εξιστορήσουν, όπως τα είπαν στην εκπομπή Spotlight, ο παρουσιαστής Μάριος Σαραβαντινός, αλλά και οι δύο δαιμόνιοι ρεπόρτερ που ξετρύπωσαν το θέμα, ο Βαγγέλης Τριάντης και ο Νίκος Σπυρόπουλος. Και θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον Βαγγέλη Τριάντη, ο οποίος μας μιλάει για τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας. Το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος περιγράφει αναλυτικά όλο το σκάνδαλο, το συγκεκριμένο το τραπεζικό σκάνδαλο που αποκαλύψαμε την Κυριακή στο ντοκουμέντο, και δείχνει αναλυτικά πώς στήθηκε η όλη υπόθεση. Τι αποκαλύπτει αυτό το πόρισμα, το οποίο έχει διενεργηθεί, έχει ξεκινήσει την έρευνα το Γενάριο 2017 η αρμόδια διεύθυνση της Τράπεζας της Ελλάδος, το έχει ολοκληρώσει τον Οκτώβριο και στις 11 Οκτωβρίου έχει συντάξει ολόκληρο το πόρισμα και αναφέρεται στο όλο σκάνδαλο. Και αναφέρει το εξής. Έχει να κάνει με μια εταιρεία. Αρχικά η εταιρεία συμφερόντων του εφοπλιστή λογοθέτη, της οικογένειας λογοθέτη, πανίσχυροι εφοπλιστές. Μία εταιρεία με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, η Linfield Worldwide LTD, όπως αναφέρουμε μέσα στο κυριακάτικο ντοκουμέντο. Αγοράζει κάποια μετοχικά δάνεια, τα οποία είχαν κάποια δάνεια, μάλλον εμείς τα λέμε μετοχοδάνεια, γιατί είχαν δοθεί από την Τράπεζα Πειραιώς επιδιοίκησης Μιχάλη Σάλα από το 2007 μέχρι το 2011. Σε 12 ανώτατα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς. Για ποιο λόγο? Για να συμμετάσχουν τα στελέχη αυτά σε διαδοχικές αυξήσεις συμμετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. Με τον τρόπο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνιζε μια εικόνα ευρωστίας προς τα έξω. Προφανώς, για να γίνεται αυτό, θα την είχε και ανάγκη κατά πάσα πιθανότητα. Ντεζαβί, με Μαρφίν του Βιενόπουλου. Για να πάμε να δούμε όμως και τι άλλο κάνει ο όμιλος λογοθέτη. Είναι ένα παράδειγμα που εμένα μου θυμίζει την ιστορία του Ανδρέα Βιενόπουλου και του πώς οι εταιρείες του εμφάνιζαν εικόνα ευρωστίας στην χρηματιστηριακή αγορά. Έδινε μέσα από τις τράπεζές του μετοχοδάνεια, τα οποία κατέληγαν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών του, οι οποίες εμφάνιζαν μια εικόνα ευρωστίας. Κάτι παρόμοιο από ό,τι διαβάζουμε εδώ μέσα στο πόρισμα ήταν και αυτό. Κάτι παρόμοιο δηλαδή με μετοχοδάνεια, τα οποία κάποια στιγμή είχαν φτάσει γύρω στα 31 εκατομμύρια ευρώ, παιδιά. Δεν ήταν δηλαδή λίγο το ποσό, το οποίο όπως είπαμε χρησιμοποιήθηκε για διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Κάποια στιγμή η εταιρεία αυτή με έδρα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους συνάπτει συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς και αγοράζει τα δάνεια αυτά. Βέβαια με μία μικρή λεπτομέρεια, έτσι. Ότι τα δάνεια αυτά ήταν κατά κέτο τρόπο διαμορφωμένα, που δεν μπορούσε η τράπεζα ούτε να κυνηγήσει προσωπικά τις περιουσίες των στελεχών, ούτε και ο λογοθέτης, μάλλον η εταιρεία συμφερόντων λογοθέτη από την δραστηριότητα αυτή, θα μπορούσε να εξασφαλίσει κάποιο σημαντικό κέρδος. Το αναφέρει μέσα και στο πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος, η ΕΡΙΤΑ δηλαδή, ότι τα δάνεια αυτά είχαν χαμηλής αξίας υπέγγυα στοιχεία μετοχές, άρα και περιείχε και συμβατικές δεσμεύσεις που περιόριζαν τη δυνατότητα ίσπραξης
του Λαβίν της μέχρι την αξία αυτών, έτσι συγκεκριμένα το αναφέρει μέσα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εντυπωσιακό είναι αυτό και μου δημιουργεί και ερωτηματικά. Θέλω να πω, ο επιχειρηματικός όμιλος λογοθέτει, όπως κάθε επιχειρηματικός όμιλος αποβλέπει το κέρδος. Εύλογο είναι αυτό. Ξεκάθαρα. Εδώ δεν είχε κανένα τέτοιο περιθώριο. Από ό,τι φαίνεται, τα επιχειρηματικά δάνεια αυτά όχι, αλλά στην πορεία υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο πάλι εντοπίζουν οι ελεκτές Τράπεζας Ελλάδος. Mm-hmm. Και δημοσιογραφική έρευνα συνέχεια, αλλά ξεκινάμε από εκεί. Την ίδια περίοδο περίπου, μία άλλη εταιρεία συμφελόντων της οικογένειας λογοθέτη, Baywest Business Limited, με μοναδικό μέτοχο τον Μιχάλη Λογοθέτη και έδρα στις Παρθένες Νήσους, αποκτά ένα πανίσχυρο χαρτοφυλάκιο, δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Πειραιώς. Συγκεκριμένα αποκτά ναυτιλιακά δάνεια, δάνεια που έχουν δοθεί δηλαδή σε πανίσχυρους εφοπλιστές, παρσίμους τους και πολύ ψηλά στην κατάταξη. Θα μας το εξηγήσει μετά, φαντάζομαι, και ο Νίκος Σπυρόπουλος, ναι, συνάδελφος. Ναι. Ποιοι πήραν τα δάνεια αυτά, αποκτά αυτό το χαρτοφυλάκιο. Άρα ουσιαστικά αποκτά και τα δικαιώματα έναντι των δανειακών υποχρεώσεων των εφοπλιστών, όπως επίσης και κάποια άλλα δάνεια μη ναυτιλιακά που έχουν να κάνουν με δάνεια σε κατασκευαστικούς ομίλους. Εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Αν ψιλοχαθήκατε στη μετάφραση, κατά πώς λέμε, πάμε να ακούσουμε μια συνοπτική ανακεφαλαίωση. Δηλαδή η Πειραιώς έχει δώσει δάνεια σε εφοπλιστές και αυτά τα δάνεια τα πωλεί στον όμιλο λογοθέτη, στην εταιρεία του ομίλου λογοθέτη, την Baywest. Τα οποία δάνεια ήδη ήταν κόκκινα. Δεν είχαν αποπληρωθεί δηλαδή, ή δεν είχαν αποπληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους. Στο μεγαλύτερο μέρος. Υπάρχουν δηλαδή χαρακτηριστικά παραδείγματα από την έρευνα την οποία κάναμε, που δείχνουν διάφορους εφοπλιστές, οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει καθόλου. Αντιθέτως, το δάνειό τους, π.χ. τώρα για παράδειγμα έναν, δεν αναφέρω συγκεκριμένα, απλά θυμάμαι ένα δάνειο. Θα μας πεις ονόματα και ποσά σε λίγο ούτως ή άλλως. Για παράδειγμα, ότι από 42 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, έφτασε το δάνειο μέσα σε δεν ξέρω σε πόσα έτη, να είναι 43 εκατομμύρια. Τι ακριβώς περιγράφει το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδας? Λέει ότι ουσιαστικά η εταιρεία αυτή του λογοθέτη, του κυρίου λογοθέτη, αποκτά τα 85 αυτά δάνεια αξίας 1,48 αν δεν κάνω λάθος, τα αποκτά υποτίθεται για ένα ποσό έναντι 320 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Αντί όμως τα χρήματα αυτά να τα καταθέσει τράπεζα, στην τράπεζα όπως όφιλε η πλευρά λογοθέτη, μέχρι και τουλάχιστον τη στιγμή που συντάσσεται το πόρισμα τον Οκτώβριο του 2017, έχει καταβάλει μόλις 94 εκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι η τράπεζα πούλησε τα δάνεια αυτά, άρα και τα δικαιώματα έσπραξης εναντίον των δανείων, δίχως να πάρει το ανάλογο τίμημα και να βάλει στους λογαριασμούς τα χρήματα αυτά και δίχως να έχει κινήσει τις ανάλογες διαδικασίες. Άρα εδώ έχουμε δύο μεγάλα ερωτηματικά. Πρώτον, μιλάμε για δάνεια συνολικού ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου, τα οποία η τράπεζα πωλεί στον όμιλο λογοθέτη αντί 300 εκατομμυρίων. 320. Και εγώ να δεχτώ το επιχείρημα ότι στάθμισε τον κίνδυνο και είπε ότι αλλιώς δεν θα τα εισπράξω, επομένως πάω σε αυτή τη διαδικασία. Όμως ο όμιλος λογοθέτη δεν πληρώνει τα 300 εκατομμύρια όταν αγοράζει το δανειακό χαρτοφυλάκιο. Επομένως η τράπεζα δεν είχε απολύτως κανένα όφελος από αυτή τη συναλλαγή. Εδώ θα ήθελα να σου θυμίσω ότι στο επιχείρημα που είπες ότι ναι μεν, okay, δεν θα τα εισπράξω αυτά τα χρήματα, δεν μιλάμε για έναν οδηγό ταξί, δεν μιλάμε για έναν οδηγό λεωφορείου, τώρα παραδείγματα το αναφέρνω, τυχαίνει, μιλάμε για εφοπλιστές, και ναυτιλιακά δάνεια. Ποιο είναι όμως το πιο σημαντικό στοιχείο που αποκάλυψε η έρευνα του ντοκουμέντου? Πάμε να ακούσουμε. Ότι σύμφωνα με το πόρισμα της Τραπέζης της Ελλάδος, τα δάνεια αυτά για τα οποία ο λογοθέτης δεν κατέβαλε τα χρήματα στην Πειραιώς, όπως θα δούμε συνέχεια, τα απέκτησε και με ένα ελάχιστο τμήμα. Δηλαδή τα ναυτιλιακά δάνεια τα απέκτησε κάτω και από την ελάχιστη αξία τους. Εκείνης, η οποία με βάση τις συμβάσεις που τα είχαν πάρει εφοπλιστές υποθηκεύοντας κάποια από τα καράβια τους, εάν τα έβγαζε η τράπεζα κάποια στιγμή στο σφυρί τα καράβια τους για να εισπράξει το ελάχιστο, θα έπρεπε να πάρει ένα ποσό. Τα δάνεια αυτά πουλήθηκαν ακόμη και κάτω από αυτό το ποσό, κατά 60 περίπου εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα σκανδαλώδες τίμημα πώλησης προς την πλευρά λογοθέτη από την Τράπεζα Πειραιώς, το οποίο. Για να το καταλάβω αυτό. Εάν δηλαδή οι εφοπλιστές αυτές δεν αποπλήρωναν τα δανειά τους και η τράπεζα αποφάσιζε μια μέρα να προχωρήσει σε εκποίηση των στοιχείων που υπήρχαν ως εγγύηση, θα έπαιρνε περισσότερα από όσα πήρε θεωρητικά από το λογοθέτη για να του πουλήσει τα δάνεια. Ακριβώς. Ξέρω. Τώρα, εσείς κάθεστε σαν αμένα κάρβουνα, θέλετε να ακούσετε ονόματα. Έτσι, λοιπόν, αμέσως τώρα θα μας πει ονόματα ο Νίκος Σπυρόπουλος, ο οποίος είναι και ο κατεξοχήν άνθρωπος που έφτιαξε αυτό το ρεπορτάζ, αυτό τον χάρτη του σκανδάλου.
Πρακτικά μελετήσαμε τις συμβάσεις που είχε συνάψει η εταιρεία Bay West συμφερόντων του ομίλου λογοθέτη με τις εκάστοτε εταιρείες οι οποίες είχαν δανειοδοτηθεί. Πριν που ανέφερε στο παράδειγμα του Ανδρέα Βγενόπουλου και της τράπεζας, της Marfin, να πούμε ότι πάρα πολλά από τα δάνεια, σχεδόν συντριπτικό ποσοστό των δανείων, οι εφοπλιστές τα έχουν πάρει από την Marfin, την τράπεζα Marfin. Άρα τα έχουν πάρει από τη Marfin επί αμαρτωλής διοίκησης Βγενόπουλου και προφανώς αυτά έχουν βρεθεί στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας Πειραιός όταν η Πειραιός εξαγόρασε στοιχεία της τράπεζας Marfin και της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου. Ναι. Πέρασαν έτσι και τελικά κατέληξαν, όπως είπε και ο Βαγγέλης, στα χέρια του εταιρείας του ομίλου λογοθέτη. Ναι, ναι. Λοιπόν, για παράδειγμα, έχουμε 4 εφοπλιστικές οικογένειες από αυτές που μελετήσαμε και ερευνήσαμε. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν η οικογένεια Λεντούδη. Mm-hmm. Ο κύριος Λεντούδης εμφανίζεται να έχει πάρει ένα δάνειο το 2008 συνολικής αξίας, με κάποιες προσθήκες μεταγενέστερες, 130 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Διάφορες εταιρείες ήταν για την αγορά 3 πλοίων. Φτάνουμε λοιπόν το 2015, το δάνειο περνάει στην εταιρεία που λέμε την Bay West του ομίλου λογοθέτη και τελικά καταλήγει να πωλείται πάλι στον κύριο Λεντούδη εναντί συνολικού αντιτίμου 11,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Θέλω να σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο για να καταστήσουμε κάτι κατανοητό, επειδή ακόμη και εμείς που έχουμε ξαναγράψει, ενώ που σε επίπεδο ρεπορτάζ έχουμε ασχοληθεί με τέτοια τραπεζικά σκάνδαλα, είναι καμιά φορά δύσκολο να το κατανοήσουμε. Εδώ τι συμβαίνει? Κάποιος εμφανίζεται να παίρνει ένα δάνειο, ο κύριος Λεντούδης, 130 προκειμένου εκατομμύρια, δεν το αποπληρώνει, η τράπεζα Πειραιός πωλεί το δάνειό του αυτό στον όμιλο λογοθέτη και ο όμιλος λογοθέτη το μεταπολεί στον κύριο Λεντούδη έναντι 11 εκατομμυρίων. Δηλαδή ο κύριος Λεντούδης, οι εταιρείες του κυρίου Λεντούδη, οι οποίες έχουν πάρει τα δάνεια, κερδίζουν περίπου 120 εκατομμύρια, τα οποία όμως έχει χάσει η τράπεζα. Έχει κερδίσει πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ από αυτήν την συναλλαγή, γιατί πρακτικά είναι, εγώ εμφανίζομαι να παίρνω ένα δάνειο 130 εκατομμύρια, δεν το πληρώνω, έρχεσαι εσύ Μάριε, όσο λεφτά, ας πούμε, βάζεις το χρήμα, παίρνεις το κόκκινο δάνειό μου και έρχεσαι μετά και με πιάνεις και μου λες: Νίκο, έχω αυτό το δάνειο, το δικό σου. Δώσ' μου το αντίτιμο στην προκειμένη περίπτωση 11 εκατομμυρίων και ξεχρεώνεις με όλα. Ναι. Και όχι μόνο ξεχρεώνεις, σου μένουν και τα πλοία. Γιατί στην περίπτωση του συγκεκριμένου εφοπλιστή του έμειναν και 3 πλοία. Μπήκατε στην ιδέα τώρα. Σιγά σιγά. Όχι μόνο γλίτωσε ένα σκασμό εκατομμύρια από το δάνειο. Του έμειναν και τα 3 πλοία, τα οποία θα τα εκμεταλλεύεται μελλοντικά και θα κονομάει και άλλα λεφτά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, άλλο παράδειγμα. Ασχοληθήκαμε και με την οικογένεια Μαδιά. Εκεί πέρα τι έχουμε? Το 2014 λοιπόν έχουμε ένα δάνειο που παίρνει η οικογένεια Μαδιά, ύψους, εταιρείες δηλαδή της οικογένειας Μαδιάς, ύψους 72 εκατομμυρίων ευρώ. Πάλι η ίδια διαδικασία, καταλήγει το δάνειο στην εταιρεία συμφερόντων του κυρίου λογοθέτη και τελικά εμφανιζόμαστε κάπου στα 10,5 εκατομμύρια δολάρια να ξαναγοράζει το ίδιο του το δάνειο από την εταιρεία λογοθέτη, η οικογένεια Μαδιά, 10,5 εκατομμύρια. Άλλη περίπτωση, ένας τεράστιος όμιλος, ο όμιλος Τσάκου, τεράστια ναυτιλιακή δύναμη, εφοπλιστική, πολύ γνωστή. Διάβαζα ότι ο όμιλος Τσάκου υπολογίζεται πως έχει αυτή τη στιγμή περίπου 70 βαπόρια. Μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους ναυτιλιακούς ομίλους διεθνώς. Ισχύει αυτό που λες, ναι. Και βλέπουμε τον όμιλο Τσάκου, ο οποίος συνολικά, θα στα πω όλα τώρα, μην αναλύσουμε τις περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν και τα ρεπορτάζ γραμμένα στο ντοκουμέντο. Δεν υπάρχει λόγος να δώσουμε την εικόνα και το μέγεθος των. Ναι, απλά να σου πω ότι σε ένα σύνολο, ας πούμε, σχεδόν 200 εκατομμυρίων ευρώ, δολαρίων, συγγνώμη, που ανήλθε η δανειοδότηση, εμφανιζόμαστε στο τέλος σχεδόν να πληρώνονται για τα ίδια του τα δάνεια πάλι 35 εκατομμύρια. Ποιος διαφωνεί με τη διαπίστωση του Βαγγέλη Τριάντη αλλά και των υπολείπων? Τα παρακολουθώ τόση ώρα τον Νίκο, τον παρακολουθούσα
διάβασα και την Κυριακή αυτά που έγραψε το ντοκουμέντο και συζητούσαμε και όλη τη βδομάδα που κάναμε την έρευνα. Εδώ, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα για τον τρόπο που λειτουργούν οι τραπεζίτες στη χώρα μας, οι τράπεζες γενικότερα, και ένα τεράστιο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή τέσσερις εφοπλιστές από τους μεγαλύτερους διεθνώς του παγκοσμίου jet set, όπως αναφέρουν, που φιγουράρουν στο Forbes και οπουδήποτε αλλού, να έχουν τέτοια αντιμετώπιση την πλευρά της Τράπεζας Πειραιώς, όταν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες της διπλανής πόρτας, οι γονείς μας, ο γείτονας, ο καθένας που έχουν δάνεια της τάξης των 50, των 70, των 100, των 150 χιλιάδων, των 120 χιλιάδων, που μετατράπηκαν σε κακοπληρωτές επειδή τους κόψαν το μισθό και τη σύνταξη, να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση και να τους έρνουν στα δικαστήρια, να τους παίρνουν το σπίτι για ένα κομμάτι ψωμί. Κοίτα, αυτό είναι το κύριο ζήτημα, νομίζω, Μάριε, που λέει ο Βαγγέλης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάνω σε αυτό το οποίο λέτε, άκουσα σήμερα το πρωί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πέτσα, στην καθιερωμένη, στον briefing που κάνει, στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που καλύπτουν το ρεπορτάζ της κυβέρνησης. Και είπε, με αφορμή ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή σήμερα, σας μεταφέρω επιλέξει αυτό το οποίο είπε. Στόχος είναι να αποδοθεί οριστικά το καθεστώς προστασίας στους αδύναμους δανειολήπτες και να αρθεί η καταστρατήγηση του πλαισίου αυτού από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Συμφωνούμε μάλλον όλοι σε αυτό. Αλλά εδώ, και έρχομαι σε αυτό το οποίο αναφέρατε και οι δύο πριν από λίγα δευτερόλεπτα, εδώ μιλάμε για τους νούμερο ένα στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι δεν σχετίζονται προφανώς με τον νόμο Κατσέλη. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα που πρώτα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γιατί για να είμαστε σοβαροί και για να μην ξεχνάμε και σε ποιο τόπο βρισκόμαστε, η Ελλάδα έχει βγει από μια δεκαετή κρίση. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμος λοιπόν που είδε τα δάνειά του να κοκκινίζουν γιατί άλλαξαν τα δεδομένα τα οικονομικά του μέσα στη δεκαετή κρίση. Και όχι μόνο αυτό, έχει δει και περιουσίες, σπίτια να βγαίνουν σε πληστηριασμούς, να βγαίνουν στο σφυρί, να χάνουν μέσα τα χέρια τους. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, καλώς ή κακώς, έχουν μια τεράστια οικονομική επιφάνεια. Θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο, αν όχι με εκποίηση των πλοίων στη χειρότερη περίπτωση, με κάποιο άλλο τρόπο, με κάποια άλλη διαδικασία, να έχουν αποπληρώσει ένα μεγαλύτερο ποσό του δανείου. Ποιο είναι το πιο εξοργιστικό και ταυτόχρονα το πιο προκλητικό στοιχείο για αυτούς τους κακοπληρωτές της ελίτ? Ότι την ίδια στιγμή που τους κουρεύονται τόσο πολύ τα δάνεια, τα οποία έχουν αφήσει και έχουν κοκκινήσει, είναι κατακόκκινα δηλαδή, την ίδια στιγμή ζουν μια πολυτελέστατη ζωή. Δεν έχουν κόψει τίποτα. Ναι, δεν είναι. Ζούνε, κάνουν πάρτι, παίρνουν αυτοκίνητα εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ το παράδειγμα του κυρίου Λεντούδη, που δεν είναι ασφαλώς το μοναδικό, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι ο κύριος Λεντούδης έχει ένα πολύ έντονο, πολύ χαρακτηριστικό lifestyle. Ο κύριος Λεντούδης, επειδή το έψαχνα και εγώ στο πλαίσιο αυτού του ρεπορτάζ αυτής της έρευνας που κάναμε, πέρα από το lifestyle του, εμφανίζεται τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή το 2018-19, φέτος το 2020, να έχει παραγγείλει τάνκερ δεξαμενόπλια αξίας σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Αντιλαμβάνεστε το ποσό. Έχουμε εικόνα για τι ποσό μιλάμε. Ο κύριος Λεντούδης λοιπόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε πάρει ένα δάνειο από την τράπεζα 130 εκατομμυρίων και πλήρωσε στον όμιλο λογοθέτη 11 εκατομμύρια, 11 ακόμα κάποια εκατομμύρια εν πάση περιπτώσει. Εμφανίζεται λοιπόν ο άνθρωπος, τον οποίο προφανώς η τράπεζα Πειραιώς θεωρεί άπορο για να του κάνει τέτοιες ευνοϊκές ρυθμίσεις, εμφανίζεται να κάνει τα τελευταία δύο χρόνια παραγγελίες τάνκερ 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Πέρα από το γεγονός ότι αγόρασε κάποια στιγμή μία Bugatti αντί 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, διότι είναι συλλέκτης ακριβών αυτοκινήτων ο κύριος Λεντούδης, γράφεται στον τύπο, παιδιά, ότι έχει περίπου 50 συλλεκτικά κομμάτια στα γκαράζ του, τα οποία κοστίζουν πάρα πολλά εκατομμύρια. Γράφεται ότι έχει μια Ferrari, ένα μοναδικό μοντέλο, το οποίο είχε σχεδιαστεί για τον Ιω Αγνέλη, είναι ο γιος του ιδρυτή της Ferrari, και ότι έχει επίσης μια Mercedes με την οποία κυκλοφορούσε ο Πάπας Παύλος ο Έκτος. Ωραία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν για τι περιουσία συζητάμε. Ποιος άνθρωπος είναι αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει? Εντάξει, ρε Μαρία, να σου πω κάτι. Άμα τα βγάλει όλα βόλτα, ξέρεις τώρα πόσα είναι για τη βενζίνη? Έχουν και, το και έξοδα. Τώρα πώς να τα τρέχει και σε αγώνες ο κύριος Λεντούδης. Είναι ο παδός της ταχύτητας. Μην πέφτουμε πάνω του τώρα. Μην πέφτουμε πάνω του. Είναι σαν να λέμε δηλαδή ότι ένας δανειολήπτης, πρώην δημόσιος υπάλληλος που έχει πάρει ένα δάνειο 150 χιλιάρικα, έτσι, έρχεται ξαφνικά η τράπεζα, το έχει κοκκινήσει, δεν έχει πληρώσει, έρχεται ξαφνικά στην τράπεζα και του λέει: δώσε 15 και το παίρνεις, το 10% ας πούμε, γιατί κάπου εκεί ήταν περίπου τα νούμερα, να τα βάλουμε βέβαια σε εκατομμύρια. Και ξαφνικά αυτό, στην ίδια ώρα που θα το πάρει το δάνειο και θα καθαρίσει με την τράπεζα, πληρώνοντας αυτό το ποσό σε έναν ιδιώτη, ξαφνικά να εμφανίζεται να αγοράζει
ένα Ford Focus, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν μιλάω για πολυτελή αυτοκίνητο. Ναι. Ένα άλλο αυτοκίνητο, να παίρνει και κάτι άλλο, να αγοράζει και κάτι άλλο, να δείχνει δηλαδή μια παραπλεύρουσα οικονομική δραστηριότητα. Ακριβώς αυτό, και εδώ μιλάμε για ανθρώπους. Εντάξει, δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ο κύριος Λεντούδης είναι πολύ χαρακτηριστικό, όπως είπα, το lifestyle του. Αλλά όλοι αυτοί οι εφοπλιστές και αυτοί για τους οποίους γράψαμε, είναι και πολλοί άλλοι των οποίων τα δάνεια έχουν ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο. Πάρα πολύ. Και όχι μόνο σε αυτή την υπόθεση. Μην ξεχνάμε, ένας μήνας έχει περάσει από τότε που πάλι εμείς στο ντοκουμέντο βγάλαμε την υπόθεση του Κώστα Πυλαδάκη και του κουρέματος 100 εκατομμυρίων δανείων των εταιριών του από την ίδια τράπεζα, από την Τράπεζα Πύρεως. Είναι πολλά λοιπόν τα παραδείγματα. Οι άνθρωποι αυτοί, όλοι τους διάγουν πολυτελέστατο βίο. Εδώ υπάρχει άνθρωπος ανιψιός τσάκος, ο οποίος είναι μέσα σε αυτές τις συμβάσεις που μελετούσες, Νίκο, και για τις οποίες γράψαμε. Είναι μέσα σε διάφορες εταιρείες που έχουν δανειοδοτηθεί. Ναι. Ο Αλέξανδρος Τσάκος είναι ανιψιός του καπετάνιου, ας πούμε, του αρχηγού της εφοπλιστικής οικογένειας, ο οποίος, παιδιά, το 2013 παντρεύτηκε στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, γιατί είναι ευεργέτες του Πατριαρχείου η οικογένεια Τσάκου, και έκανε τη δεξίωση του γάμου του σε ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο ήταν τα προηγούμενα χρόνια παλάτι, και είχε καλέσει μέχρι και σοπράνο. Να πούμε, την ίδια εποχή εκείνη χρώσταγε ακόμα, έτσι δεν είχε? Μα ασφαλώς. Χρώσταγε πάρα πολύ. Η οικογένεια Μαδιά, ο Παναγιώτης Μαδιάς, ο ένας εκ των δύο αδελφών, επίσης παντρεύτηκε προ κάποιων ετών και έτρεξαν όλα τα lifestyle περιοδικά και sites στο Εκάλι Κλάμπο που παντρεύτηκε να καταγράψουν εικόνες από τη δεξίωση όπου τραγουδούσε ο Αντώνης Ρέμος. Αυτά, εκτός των άλλων, εκτός του lifestyle, είναι και έξοδα, και έξοδα τα οποία έχουν γίνει όταν οι άνθρωποι αυτοί δεν αποπληρώνουν αυτά τα δάνεια εκατομμυρίων με τα οποία συνεχίζουν να πλουτίζουν διότι κάνουν επενδύσεις. Νο, δεν τελειώσαμε. Ποια εφοπλιστική οικογένεια πήρε δάνειο 42, πασίγνωστη εφοπλιστική οικογένεια, θα ακούσετε το όνομα και θα πέσετε κάτω, πήρε δάνειο 42 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αποπλήρωσε με τη γνωστή κομπίνα, με μόλις 7,2 εκατομμύρια. Ας πάμε και στην περίπτωση, έτσι να την αναφέρουμε και αυτή ονομαστικά, αν και μπορείτε να τη διαβάσετε και στο site και στην εφημερίδα αναλυτικά, για όποιους δεν την έχετε δει ακόμα, της οικογένειας Λεμού. Ακόμα μια τεράστια εφοπλιστική οικογένεια. Χαρακτηριστικά, εμείς αναφέρουμε ένα δάνειο, είχε πάρει ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ και εμφανίζεται πάλι στο τέλος να δίνει κάπου στα 7,2 εκατομμύρια. Είναι... για να το αγοράσει. Είναι ο γνωστός φιλάνθρωπος. Ναι, γι' αυτό με ακούτε να γελάω. Ναι. Διότι ο κύριος Γιώργος Π. Λεμός, έτσι υπογράφει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμφανίζεται να υπογράφει τις συμβάσεις. Είναι, εκτός από εφοπλιστής, και μουσικός, καλός μουσικός, εξαιρετικός μουσικός, ο οποίος βγάζει και δίσκους, κάνει και συναυλίες και τα χρήματα τα διαθέτει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και γελώ διότι έχω διαβάσει σε μια πρόσφατη συνέντευξή του ότι ζητούσε να μπουν χορηγοί για τις συναυλίες του. Και ο κύριος Λεμός λοιπόν εμφανίζεται στις συμβάσεις αυτές, εταιρείες της οικογένειάς του προφανώς, αλλά εκείνος εμφανίζεται να υπογράφει, να έχουν εισπράξει του κόσμου τα δάνεια, έχουν πάρει του κόσμου τα χρήματα και να μην τα έχουν αποπληρώσει. Μα καλά. Το καλά εισαγωγικά. Οι εμπλεκόμενες πλευρές όμως, οι κατηγορούμενες στο σκάνδαλο, η οικογένεια Λογοθέτη και η Τράπεζα Πυραιός, λένε κάτι. Για πάμε να δούμε. Πρακτικά η απάντησή του είναι μία απάντηση, γιατί δεν προβαίνει σε περισσότερες λεπτομέρειες, δεν μπαίνει μέσα στην ουσία της υπόθεσης. Πετάει τον μπαλάκι στην εξέδρα που λέμε, αλλά αναφέρει ότι όλο αυτό σχεδιάστηκε από πρώην υπαλλήλους της εταιρείας. Άρα πρακτικά επί της ουσίας αναγνωρίζει ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι εν εξελίξει, μεμπτό, και ερευνάται αυτή τη στιγμή από την δικαιοσύνη. Ναι, ως προς την Τράπεζα Πυραιός, επειδή πολλές φορές έχουμε αποστείλει ερωτήματα στο πλαίσιο ρεπορτάζ τους τελευταίους μήνες στην Τράπεζα Πυραιός, να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, δεν θα κάνει ούτε σε εσάς μάλλον εντύπωση ότι και η Τράπεζα Πυραιός πέταξε τον μπαλάκι στην κερκίδα, μας απάντησε αυτό που είπα και στην αρχή του σημερινού podcast, ότι δηλαδή όλα γίνονται νόμιμα, ότι η ίδια ελέγχεται από τον SSM της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή τον ελεγκτικό μηχανισμό, και ότι κάνει τα πάντα με γνώμονα το συμφέρον της. Αν αυτό, κυρίες και κύριοι, θεωρείται απάντηση τράπεζας ανακεφαλαιοποιημένης τόσες πολλές φορές εν μέσω κρίσης από εμάς, εγώ δεν έχω να προσθέσω
τίποτα. Θέλω απλώς να σας πω, διότι έχει μεγάλη σημασία, ότι στην περίπτωση Πυλαδάκη, την οποία είχαμε αναδείξει πριν από περίπου ένα μήνα, την υπόθεση Πυλαδάκη την έφερε με επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης. Και τότε ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Γιώργος Ζαβός, απάντησε ότι ο SSM εποπτεύει τις συστημικές τράπεζες. Δηλαδή είναι σαν να είναι συμφωνημένοι Νίκο και Βαγγέλη μεταξύ τους και να μας απαντούν ότι τα πάντα κάνει ο SSM. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να λάβουμε έστω απαντήσεις. Εγώ τουλάχιστον έτσι νομίζω. Η λίστα πάντως με τους φτωχούλιδες εφοπλιστές και την καλωστημένη κομπίνα που έχει στηθεί με τις τράπεζες, εμπροκειμένου με την Τράπεζα Πειραιώς, δεν τελειώνει εδώ. Μας το διαβεβαίωσαν οι συνάδελφοι, πολύ καλοί συνάδελφοι. Οπότε, όπως λένε και στα serial, to be continued. Η σημερινή εκπομπή όμως δεν συνεχίζεται. Εδώ τελειώσαμε. Αν σας άρεσε ό,τι είδατε, ό,τι ακούσατε, αν γίνατε σε κάτι σοφότεροι, αν προσανατολιστήκατε σε μία πλευρά που μπορεί να την είχατε μπροστά στα μάτια σας αλλά δεν την βλέπατε, κάντε like στο βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι, κοινοποιήστε το βίντεο σε όποιον νομίζετε ότι θα μπορούσε να πιάσει τόπο, γνωστούς, φίλους, συγγενείς, συναδελφούς, γείτονες. Και επίσης πατήστε και το κουδουνάκι, το καμπανάκι, ώστε να ειδοποιήσετε κάθε φορά που ανεβαίνει μια καινούργια εκπομπή, που προβάλλεται μια καινούργια εκπομπή στο YouTube. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με την ευχή όλα να πάνε καλά στο Καστελόριζο, με την δεύτερη ευχή να προσέχετε τι ψηφίζετε και Θεού θέλοντος και YouTube επιτρέποντος τα ξαναλέμε αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.